Καταρχάς να πούμε ότι για να έχεις αυτή την βαριά ακροδεξιά την οποία μνημόνευσε ο καλός Αντώνης, είτε λέγεται Μελώνη στην Ιταλία είτε λέγεται Λεπέν στη Γαλλία, δεν θα πρέπει να έχεις κεντροδεξιά. Προϋπόθεση για τη μεγάλη ακροδεξιά είναι η κατάρρευση της κεντροδεξιάς. Οι γκολικοί κατέρευσαν, πήγαν στο 4,5% στις τελευταίες προεδρικές εκλογές και στην Ιταλία η παλιά δημοκράτσια Κριστιάνα που κυβέρνησε για 50 χρόνια δεν υπάρχει και υπάρχουν κάποια πολύ μικρότερα κόμματα σήμερα που συνεργάζονται με τη Μελώνη, το Forza Italia του Μπερλουσκόνη και η Λίγα του Σαλβίνη. Στην Ελλάδα ευτυχώς έχουμε μια ισχυρότατη κεντροδεξιά στη Νέα Δημοκρατία με ποσοστά που άγγιξαν το 40% στις τελευταίες εκλογές, ποσοστά αδιανόητα για την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν υπάρχουν κόμματα πια στη Δυτική Ευρώπη του 35% και του 40%. Να σας θυμίσω όχι μόνο τους Γερμανούς Χριστιανοδημοκράτες, τους Γερμανούς Χριστιανοκοινωνιστές, Βαβαρούς Χριστιανοκοινωνιστές, που κάποτε πέραν 65% και κυβερνούσαν απολύτως μονοκομματικά για 50 χρόνια και πέσανε στο 33% στις τελευταίες εκλογές. Ένα το κρατούμενο αυτό. Η επικοινωνία Κασιδιάρη είναι προφανώς πρόβλημα και το να κάνει προεκλογική εκστρατεία από το κελί του στον Δομοκό, γι' αυτό υπάρχουν και μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί και μια έρευνα εκεί για τον διευθυντή και πώς αυτά τα πράγματα επιτρέπονται. Τώρα, για τη δίκη υπήρξε καθυστέρηση να βρεθεί αίθουσα επί ΣΥΡΙΖΑ, τα θυμάστε αυτά, και γι' αυτό ελέγχεται πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, πράγματι ήταν μια περίπλοκη δίκη. Ναι, το εξηγήσουμε αυτό και στους τηλεθεατές, γιατί είχε να κάνει με 145 αποσπασματικές περιπτώσεις, τις οποίες τότε εισαγγελέας κύριος Ντογιάκος και οι λοιποί δικαστές επιχείρησαν για να τεκμηριώσουν την εγκληματική οργάνωση, ότι δηλαδή αυτά τα αποσπασματικά αφορούν ένα ενιαίο κέντρο. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη δικαστική ύλη η οποία έπρεπε να διερευνηθεί. Τώρα, εγώ δεν είμαι τόσο απαισιόδοξος και συνεφιασμένος από τη σημερινή συνεδρίαση, όχι μόνο γιατί υπήρξαν και κάποιες στιγμές πολύ ανθρώπινες και συγκινητικές καθώς κλείνει η Βουλή, αποχαιρετισμοί όπως του Γιώργου Καμίνη, απολογισμοί όπως του Προέδρου Κώστα Τασούλα. Όλοι αυτοί χειροκροτήθηκαν από όλες τις πτέρυγες. Δηλαδή και ο Καμίνης κατεβαίνοντας από το βήμα πήρε χειροκρότημα και από τους πολιτικούς του αντιπάλους και ο Κώστας Τασούλας, τον οποίο αναφέρθηκαν με πολύ κολακευτικά λόγια και οι υπόλοιπες πτέρυγες της Βουλής και γενικά όλοι μαζί ευχηθήκαμε το καλό Πάσχα και τα υπόλοιπα. Αλλά πέρα από αυτό, το κρίσιμο και το σημαντικό ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν πέρασε μόνο από την κυβέρνηση, όπως ακριβώς είπατε, αλλά είχε μια ευρύτερη πλειοψηφία αφού ψηφίστηκε και από το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό έφερε πραγματικά σε δύσκολη θέση τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι η αντίστοιξη είναι άλλο πράγμα να κάνεις κριτική, και το ΠΑΣΟΚ έκανε δρυμύτατη κριτική, μπορώ να σας πω, και άλλο πράγμα να μην συντάσσεσαι στην προσπάθεια που κάνει το Δημοκρατικό Τόξο να αποκλείσει μια εγκληματική οργάνωση.